Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απασχολούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, που παρακολουθεί με αγωνία και ενδιαφέρον τα όσα διαδραματίζονται μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Άδικη μετοχυσή αθώων ανθρώπων, έλλειψη ουσιαστικής διάθεσης για επίλυση του θέματος μέσω διαπραγματεύσεων και όχι στρατιωτικά, μεγάλη αύξηση ανόδου των τιμών σε βασικά αγαθά και γενικευμένη εμπόλεμη κατάσταση στην Ευρώπη είναι κάποιες από τις σκέψεις που εκφράζουν για αυτόν τον πόλεμο πολίτες που ρωτήθηκαν σχετικά. Με πολύ ενδιαφέρον και αγωνία για τα όσα θα προκύψουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρακολουθούν τις εξελίξεις πολίτες από τη Χαλκίδα. Είναι σαν κινδύνους. Τραγικά τα πράγματα τώρα, ό,τι και να λέμε, πόλεμος είναι. Παρακολουθείτε, ανησυχείτε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορεί να υποστεί συνέπειες μέσα από αυτή τη σύραξη? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Οικονομικά, όσον αφορά την ακρίβεια? Οικονομικά σίγουρα θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Για τη στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε όλη αυτή τη γενοκτονία που συντελείται, πώς τη βλέπετε? Θα έπρεπε να είναι πιο δραστική, θεωρείτε ότι καλά κάνει μέχρι στιγμής? Όχι, σίγουρα. Τα πράγματα είναι τραγικά. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, λόγω δουλειάς, λόγω βιντεάκια που βλέπω στα social και βλέπεις τα παιδάκια. Πρέπει κάτι να γίνει, να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Σε τυχόν κινδύνους που μπορούν να προκύψουν. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω εγώ, είναι ανακατασφούρα τώρα, ξέρω εγώ. Όσον αφορά στην ακρίβεια, μπορεί η χώρα μας να έχει επιπτώσεις, πιστεύετε? Δεν πιστεύω, δεν θα συνεχίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, η ακρίβεια θα συνεχίσει. Και άλλο ακόμα. Τώρα που θα πάει. Ένα θεό, ξέρει. Όμως δεν ανησυχείτε ότι μπορεί να υπάρξει μια γενίκευση του πολέμου? Δεν μπορεί να ανάψουν τα πράγματα. Είναι δύσκολο. Δηλαδή εκεί κάτω όλοι είναι αυτοί. Όλοι μαζί είναι αυτοί εκεί πέρα. Επιτέλους θα πρέπει να κάτσουν να μιλήσουν ειλικρινά πάνω σε αυτό το θέμα που ταλανίζει αυτούς τους λαούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσα προσπαθούμε να λύσουμε τη βία με τη βία, όλο αυτό θα φέρνει αίμα και θα το βρούμε πάντα μπροστά. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Υπάρχει φως στο τούνελ γι' αυτό? Αυτή τη στιγμή νομίζω όχι. Είναι τότε τα συμφέροντα τόσο πολύ μεγάλα, που πρώτα προτεύουν τα συμφέροντα και μετά το αίμα των λαών που χύνεται εκεί άδικα. Όσον αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια, που ακόμη δεν είναι επαρκής, τι έχετε να πείτε γι' αυτό κατά τη γνώμη σας, όπως παρακολουθείτε τις εξελίξεις εκεί? Βλέπω ότι έχει ανοίξει μία δίωδο από την Αίγυπτο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή όσο αφορά για το 2,5 εκατομμύρια ανθρώποι που κατοικούν μέσα στη Γάζα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει άμεσα όσο αφορά για αυτούς τους ανθρώπους. Αν θέλουμε να λέγουμε άνθρωποι, αν θέλουμε να έχουμε ανθρωπιστική εμβέλεια σε όλα αυτά που κάνουμε. Να βοηθήσουν όλοι μαζί για την ειρήνη. Την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι αμαρτία να χάνονται, να σκοτώνονται παιδάκια. Και τα βλέπω στην τηλεόραση, πονάει η ψυχή μου. Δυστυχώς εμείς σαν μονάδες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πιστεύετε ότι κινδυνεύει η Ελλάδα από αυτό το πόλεμο? Δεν γνωρίζω, φοβάμαι μόνο. Έχουν πεθάνει τόσος κόσμος, τι είναι αυτά τα πράγματα? Όσον αφορά στις οικονομίες των χωρών. Και στις οικονομίες τα πάντα, παντού. Φυσικά και ανησυχούμε, είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Για μια γενικότερη σύραξη. Φυσικά, είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά.